Η διασταύρωση αυτή βρίσκεται στην είσοδο του λιποχωρίου, όπως κατευθύνονται τα αυτοκίνητα από τη Σκίδρα. Δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγράψει κανείς την επικινδυνότητα του σημείου. Αρκεί να καθίσει κάποιος 10 λεπτά και να παρατηρεί την κίνηση των οχημάτων. Κάθε μέρα παλικάρι μπαίνουν αυτοκίνητα, βγαίνουν αυτοκίνητα πάνω προς τα Σένη, φορτηγά και βιοταχή, και βγαίνουν και από εκεί προς τα έξω. Δυστυχώς δεν υπάρχει ορατότητα ούτε που θα πει, ούτε που θα βγει. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνει κάποιο ατύχημα. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Επικίνδυνη διαστάση. Σίγουρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι ένας χαμός εδώ πέρα. Είναι τρομερά στενός ο δρόμος. Εδώ η διασταύρωση. Δύο φορτηγά, διασταύρωση είναι. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φανάρι, ούτε. Έχει διάβαση για το χωριό, δεν έχουν κάνει. Ούτε κάποια σήμανση, ούτε ένας φωτεινός σημαδοδότης, έστω πορτοκαλί να υπάρχει. Αυτό είναι το κυριότερο. Και αυτό το θέμα του δρόμου αυτού, ο οποίος είναι ένας χωματόδρομος για δύο αυτοκίνητα μεταβίας. Σίγουρα έχουν γίνει εκατοντάδες ατυχήματα εδώ με δεκάδες νεκρούς. Ας πούμε, εδώ πέρα κάποτε ήταν όλα αυτά ανοιχτά τα κανάλια. Και φεύγανε ο κόσμος όλος μέσα, να πούμε. Τα ξέρετε, τα θυμούνται εδώ τα παιδιά. Τέλος πάντων, τώρα έγινε μια υποτίθεται διαπλάτηση, να πούμε. Έχει 5-6-10 χρόνια και νομίζουν ότι λύθηκε το πρόβλημα, αλλά δεν έχει. Το θέμα εδώ πέρα που έχουμε είναι η διασταύρωση, η κεντρική είσοδος του χωριού μας. Δεν υπάρχει διαγράμμιση, περνάνε βαρέα οχήματα και είναι πολύ δύσκολη η ορατότητα στον κόσμο που θέλει να περάσει απέναντι, να κατευθυνθεί προς το Αρσένη και είτε να μπει μέσα στο χωριό. Ζητάμε να γίνει κάτι εδώ πέρα, γιατί θα θρηνήσουμε θύματα. Η έξοδος ιδιαίτερα στον κεντρικό δρόμο είναι πολύ επικίνδυνη, χωρίς καλή ορατότητα, με τα διερχόμενα αυτοκίνητα να έχουν και μεγάλες ταχύτητες. Αυτό είναι επικίνδυνο, παιδιά. Έχουν πέσει μέσα, ας πούμε, ανθρώποι. Εδώ ή πρέπει να φαρδένει αυτό το πράγμα ή να κλείσει τελείως. Ας πούμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ είναι άκρος επικίνδυνο. Έρχονται από πάνω με φόρα, ο άλλος θέλει να στρίψει. Δεν μπορεί να έχει διαγράμμιση καθόλου, ας πούμε, και ο άλλος φεύγει βολίδα μέσα. Εκεί η γωνία, αν δεν καθαριστεί στα 50 μέτρα μέσα, προς τα μέσα, αν δεν καθαριστεί, μπαίνει άλλος μέσα, πάει αριστερά. Βγαίνει άλλος, πάει δεξιά. Πού θα πας, δηλαδή, και ο πεζός ακόμα κινδυνεύει να πάθει κάτι. Και ο πεζός. Η Δήμαρχος Σκίδρας επισημαίνει ότι τμήμα του δρόμου είναι χαρακτηρισμένο αγροτικό, το οποίο όμως έχει ασφαλτοστρωθεί και ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της περιφέρειας, όπου ανήκει ένα τμήμα του, όσο και με την αστυνομία. Σε εκείνη τη διασταύρωση, καταρχάς να σας πω ότι ο κεντρικός οδρόμος, η κεντρική οδός, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Είναι η παλιά εθνική οδός Έδεσας Θεσσαλονίκης. Αυτό το κομμάτι υπάγεται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, με την οποία έχουμε και με την κυρία Ιδονά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είμαστε σε επαφή για όλους τους δρόμους αυτούς, έτσι ώστε να υπάρχει και η συντήρησή τους σε κατάλληλη και η κατάλληλη σήμανση. Ο άλλος ο δρόμος, ο κάθετος που βαίνει, είναι αγροτικός δρόμος, ο οποίος, όπως βλέπετε, όπως είδατε μάλλον, είναι και ασφαλτοστρωμένος. Δεν ξέρω αν έχετε δει πολλούς αγροτικούς δρόμους. Εξυπηρετεί τους αγρότες. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις για τη συντήρηση, για τη σήμανση. Είμαστε σε συνεργασία και με το ΑΤΑΦ, με το αστυνομικό τμήμα Σκίδρας, έτσι ώστε να υπάρχει ιδέουσα επίβλεψη και εποπτεία, για να μην υπάρχουν θέματα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είδατε ότι ένας αγροτικός δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος. Έχει ασφαλτοστρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και να πω ότι στο Δήμο μας είμαστε από τους πρώτους Δήμους που ασφαλτοστρώνουμε από προγράμματα ΟΠΑΧ, από προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και έχουμε και άλλα τώρα που ασφαλτοστρώνουμε αγροτικούς δρόμους. Έχουμε ασφαλτοστρώσει πάνω από 25 χιλιόμετρα και συνεχίζουμε για άλλα τόσα και περισσότερα με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί εδώ και 2 μήνες. Και βεβαίως είναι έργα με προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ο δρόμος αυτός οδηγεί προς τα χωριά Αρσένη και Πολυπλάτανο και τον επιλέγουν πολλοί οδηγοί φορτηγών για να μειώσουν την απόσταση.